Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Τι γίνεται, παιδιά. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, ε? Εγώ έτσι θα κάνω σήμερα εκπομπούλα. Με το γυαλάκι. Άσχετα αν δεν θα βλέπω τίποτα εδώ στα θέματα τα υπέροχα που έχουμε. Φυσικά τα ξέρω απ' έξω. Καλά, έτσι μη με δει όμως κάποιος να κάνω εκπομπή. Καλύτερα. Αφήνουμε το αξεσουάρ αυτό το πανέμορφο και καλησπέρα σας. Ορφέα, να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Είμαστε στο Talk to Mad. Δεν μπορούμε να φωνάξουμε. Χαμπό! Στο μιούτ. Παιδιά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Talk to Mad εδώ στο Mad TV. Φυσικά, παρέα με όλη την ομάδα εδώ πέρα, τον Ορφέα, την Παναγιώτα, τον Κώστα, τον Στέφανο. Σας λέω πάντα με την ίδια σειρά. Δεν θέλω να παρεξηγείτε κανείς. Σε έχω πρώτο Ορφέα, οπότε είσαι μια χαρά. Και εμένα, φυσικά, τον Νίκο Μάτζο. Εντάξει, τι να πω. Τι να πω. Παιδιά, μας ακολουθείτε. Μας ακολουθείτε όλους, μας κάνετε like στα πάντα. Σας ακολουθούμε κι εμείς, σας κάνουμε κι εμείς like στα πάντα. Φυσικά, Mad κάτω Παύλα TV είναι το Instagram μας. Στο Facebook να μας βρείτε, στο Twitter, στο TikTok. Στο κανάλι μας στο YouTube, φυσικά, subscribe, like, σχόλια, να βλέπουμε κι εμείς τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει. Που όλα σας αρέσουν, αλλά τέλος πάντων. Mad TV Greece είναι το κανάλι μας στο YouTube. Και το hashtag μας, φυσικά, Mad TV Greece. Που εννοείται ότι το βάζετε παντού, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Mad.gr τώρα μπαίνετε. Κατευθείαν τώρα που τα λέμε εδώ πέρα και ψηφίζετε για τις υποψηφιότητες που έχουμε φέτος για τους καλλιτέχνες με τις κατηγορίες αυτές τις πολλές έτσι και τα βραβεία. Και εμένα με ψηφίζετε. Φυσικά έχεις δίκιο, Κώστα. Ψηφίστε με και εμένα, παιδιά. Αν με βρείτε σε κάποια κατηγορία, δηλαδή, ψηφίστε με όντως. Ναι. Εγώ λέω να φύγουμε να δούμε τρέιλερ και να έρθουμε να σας πω 2-3 πραγματάκια. Είμαστε OK με αυτό. Φεύγω. Παιδιά, Τετάρτη 22 Ιουνίου, πόσο είναι, 13 μέρες, 12-13 μέρες, τίποτα παιδιά, τρέξτε να προλάβετε, viva.gr, τα εισιτήριά σας, τις προσκλήσεις σας και για εσάς που θέλετε να αποφύγετε το χαμό αυτό που γίνεται εκεί πέρα με τα εισιτήρια και την είσοδο και αυτά και θέλετε το fast boarding, υπάρχουν δύο τρόποι. Πρώτος τρόπος είναι να πάρετε τα cool luggage, έτσι, το δωράκι σας μαζί με τα Mad Radio headphones και αυτό το εισιτήριο είναι το VIP standing package. Αν τώρα θέλετε πάλι το Cool Lanyard, το ωραίο, μαζί με VMA bag, αυτή τη φορά όχι ακουστικά, τότε θα επιλέξετε το front row. Backpack. Τι είπα. Bag. VMA 22 bag. Δεν μας κάνει το... Μας κάνει. Οκ, bag, παιδιά, γιατί backpack, bag, όπως θέλει ο καθένας. Front row είναι αυτό το εισιτήριο. Μπείτε, επιλέξτε ό,τι σας αρέσει, γιατί φέτος θα το ζήσουμε κυριολεκτικά. Νομίζω ότι θα γίνει χαμός, παιδιά. Είναι η 19η χρονιά που συμβαίνουν το πιο εκρηκτικό show, βασικά, της ελληνικής μουσικής σκηνής, τα Mad Video Music Awards 2022 από τη ΔΕΗ. Φυσικά παρουσιάζει ο δικός μας Θέμης Γιωργαντάς μαζί με την Κόνη Μεταξά. Και να σας πω ότι θα γίνει ένας χαμός. Αυτό ήθελα να σας πω. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που το λέω. Και να φύγω στην είδησή μας. Γιατί φυσικότατα φεύγω στην είδησή μας, παιδιά, και έχω να σας πω ότι βρέθηκε ο εν ζωή γυραιότερος σκύλος. Και αυτός είναι η Bibles, η οποία έκλεισε πριν 2 μήνες, παιδιά, τα 22. Βεβαίως, και έγινε κάτοχος του ρεκόρ. Να το, εδώ είναι το σκυλάκι μέσα σε τούρτες και μπαλόνια και ένα χαμό. Κάπου φαίνεται και εκεί. Να. Πάρτι, όντως έγινε χαμός. Όντως, γιατί στα γενέθλιά της, να σου πω, Παναγιώτα, ότι στα 22 γενέθλιά της πήρε ως δώρο μία στίβα παϊδάκια, τα οποία δεν τα βλέπω στη φωτογραφία, μάλλον τα έχει φάει, και μία τούρτα. Την τούρτα την είδαμε. Παιδιά, τι γίνεται τώρα με αυτό το σκυλί. Ζει στην Αυστραλία, καταρχάς. Α, καθόλου δεν μοιάζει για 22 χρονών.
Δεν του φαίνεται καθόλου, ε. Μικροδείχνει. Baby face. Νιάτο, νιάτο. Σήμερα, παιδιά, είναι 22 χρονών, αυτό εδώ το σκυλάκι, και 2 μηνών. Λίγες μέρες νωρίτερα, λέει τον τίτλο, το είχε καταλάβει ένα τσιουάουα, ο Toby Keith από τη Φλόριντα, στα 21 του χρόνια, το οποίο όμως το κατατρόπωσε η δικιά μας η Beeple, και πήρε την πρωτιά, παιδιά, και είναι αυτή τη στιγμή το γυρεότερο σκυλί εν ζωή. Γιατί έχει υπάρξει κι άλλο ένα ζωή, άλλο ένα σκυλί, που ήταν μεγαλύτερο, αλλά δεν είναι εν ζωή. Κάπου το έλεγε εδώ τώρα αυτό, το οποίο δεν μπορώ να το βρω. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καταλάβατε εσείς ότι το γυρεότερο σκυλί, παιδιά, είναι η ζωή, είναι 22 χρονών και 2 μηνών. Να τα εκατοστήσει, θα ευχηθώ. Και φεύγω σε break. Φεύγω σε break με Γιάννη Τεριάκη, όσο λείπεις εσύ. Και εμείς δεν θα λείψουμε πολύ, ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μπορεί να είμαι λίγο εκτός ρυθμού, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε φυσικά με την καλύτερη παρέα, το φορητό αυτόν προβολέα από τη Samsung, τον The Freestyle, παρακαλώ, για να διασκεδάζετε χωρίς όρια. Παιδιά, πραγματικά είναι ο καλύτερος προβολέας που μπορείτε να βρείτε εκεί έξω και μιλάει για το The Freestyle, αυτό το μικρό smart ελαφρύ projector που θα σας ακολουθεί παντού, κυριολεκτικά παντού, γιατί δεν χρειάζεται καν να το έχετε συνδεδεμένο όλη την ώρα στην πρίζα. Έχει εξωτερικό battery pack, το οποίο μπορεί να είναι να σας βοηθήσει να δείτε, να προβάλλετε όπου θέλετε και ό,τι ώρα θέλετε και όπου βρίσκεστε την ταινία ή το βίντεο που θέλετε να δείτε. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε mobile mirroring, δηλαδή να προβάλλετε το κινητό σας στην οθόνη, τη μεγάλη οθόνη, η οποία μπορεί να προβάλλει εικόνα μεγέθους 30 τα φώτα. Τέλεια, γιατί παιδιά όντως, για να δούμε αυτή τη Full HD εικόνα πρέπει να ρίξουμε τα φώτα και εγώ κάποιες φορές το ξεχνάω. Μπορεί να προβάλλει εικόνα μεγέθους 30 έως 100 ίντσες. Είναι πανεύκολο να το χρησιμοποιήσετε κυριολεκτικά γιατί έχει τόσο εύκολη ρύθμιση προβολής οθόνης με αυτόματη εστίαση και ευθυγράμμιση της εικόνας σε οποιαδήποτε επιφάνεια που δεν θα σας ταλαιπωρήσει καθόλου. Να σας πω ότι έχει τις εφαρμογές Smart TV, Mobile Mirroring και ήχο 360. Όπως έλεγα πριν, μπορείτε να προβάλλετε το κινητό σας στη μεγάλη οθόνη με τις εφαρμογές. Μέσω της εφαρμογής SmartThings για Android και iOS ή το AirPlay 2 για συσκευές της Apple. Τώρα θέλω... Αλληλούια! Τέλειο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και να έχετε, παιδιά, το νου σας, γιατί χρειάζεται να προσέχουμε λίγο για την απόδοση. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα χρώματα, την υφή και την κλίση του τοίχου και για καλύτερα αποτελέσματα συνίσταται σκοτεινό περιβάλλον. Τέλεια, πολύ καλά μέχρι εδώ. Ορφέα, συμφωνείς? Τάπα, τέλεια, ωραία, αφού το λέει και ο Ορφέας. Πάω τώρα, φεύγω κατευθείαν στη Βρετανία. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, τώρα, εντάξει, όχι, Κώστα, μην ηρωνεύεσαι καθόλου. Μην ηρωνεύεσαι, Κώστα, γιατί ο τύπος τι έκανε. Άκου τι έκανε. Μεθυσμένος έκλειψε διόροφο λεωφορείο για να γυρίσει σπίτι του. Νάτος. Νάτος εδώ ο κύριος, παιδιά. Ναι, ναι, το είδε λίγο σαν Ανδρέας, μάλλον. Με 5 αστεράκια κυκλοφορούσε στο Λονδίνο. Να σας πω, παιδιά, τι έγινε τώρα. Βγήκε αυτός ο άνθρωπος να πιάνει ένα ποτό με ένα φίλο του. Όμως φαίνεται ότι και οι δύο τα πιάνε πολύ παραπάνω. Ξέφυγε η κατάσταση. Όταν ο 52χρονος, παιδιά, έφυγε από το μαγαζί, δεν θυμόταν καν το δρόμο να γυρίσει σπίτι του, το οποίο σπίτι απήχε περίπου 6,5 χιλιόμετρα από το μαγαζί. Δεν είναι και κοντά. Ο 52χρονος, λέει, καταγράφηκε από κάμερες κλειστού κυκλώματος να πηγαίνει προς το σταθμό λεωφορείων της πόλης. Ήξερε. Το είχε από πριν στο νου. Το είχε σχεδιάσει. Σου λέει: πάω να γίνω χάλια, μπω σε ένα λεωφορείο. Το πάρω, θα με πάρουν. Δεν ξέρω. Ο 52χρονος, παιδιά, μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, παίρνει έναν υπνάκο, μια ωρίτσα. Σου λέει: μην το οδηγήσω και χάλια. Να συνέλθω λίγο. Μην με πιάσει κανένα άλλο τεστ. Αυτό, λίγο να πιούμε ένα νεράκι, λίγο να ξαπλώσω εδώ στο λεωφοριάκι μου, μια χαρά. Όταν ξύπνησε, παιδιά, σηκώνεται κατευθείαν, ακραίο, και έκατσε στη θέση του οδηγού. Έβαλε μπροστά τη μηχανή του λεωφορείου, έκανε όπισθεν, βγήκε από το σταθμό και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Άρα, μήπως η μία ώρα ύπνος ήταν απλά για να θυμηθεί που μένει. Γιατί πριν δεν θυμότανε. Μπορεί, μετά τον ύπνο να θυμήθηκε που μένει. Όπως ήταν λογικό, λέει, λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, δεν μπορούσε να κουμαντάρει καλά το λεωφορείο, με αποτέλεσμα να πέσει σε κάγκελα και σε ένα σταθεμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές 7.000 ευρώ. Ωραία, καλά πήγε αυτό το βράδυ. Ο 52χρονος, λέει, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι δεν θυμάται το περιστατικό,
Γιατί λέει ήτανε, αλλά δηλώνει ότι ήταν εξαιρετικά μετανιωμένος και αναστατωμένος. Ο δικηγόρος του τώρα έρχεται και μας λέει ότι ο πελάτης του είχε πάρει αγχολητικά χάπια νωρίτερα εκείνο το βράδυ. Και γίναν τώρα μάλλον τα αγχολητικά χάπια μαζί με το αλκοόλ λεωφορείας. Αυτό είναι το πόρισμα. Πες μου. Α, έχεις δίκιο Κώστα. Έχει δίκιο ο Κώστας. Λέει παιδιά ότι μπορεί ο φίλος που βγήκανε να ήταν λεωφορείας. Και εγώ το πάω και ένα βήμα παραπάνω και να έχασε τη βαρδιά του. Και σου λέει ο καλός ο φίλος, εγώ θα θυσιαστώ και ας έχουμε πιει, θα πάω να δουλέψω για πάνω τους. Και μπαίνουμε στο λεωφορείο και γίνανε τώρα εκεί πέρα 7 χιλιαρικάκια παιδιά, σε ένα βράδυ. Εννοείται παιδιά ότι δεν οδηγούμε ποτέ μεθυσμένοι. Κυρίως λεωφορεία και αυτοκίνητα και μηχανάκια και οτιδήποτε είναι επικίνδυνο τέλος πάντων. Μέχρι ένα ποτάκι δεν επιτρέπεται, μια μπύρα. Πόσο είναι? Κάπου εκεί. Αυτό, μέχρι εκεί παιδιά. 7 χιλιάρικα τώρα να φύγουν έτσι, δεν υπάρχει λόγος. Φεύγουμε τώρα. Φεύγω σε Δήμο Αναστασιάδη και σε αγαπάω ακόμα και επιστρέφω εδώ γιατί θα έχουμε συνεντευξάρα παιδιά. Αφροδίτη Πετρινόλη θα έρθει εδώ να τα πούμε όλα. Η YouTuber που έχουμε και στο Mad Viral φυσικά και δεν σας λέω τίποτα άλλο. Επανέρχομαι. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έχω από πίσω από τις κάμερες παιδιά την Αφροδίτη που περιμένει πώς και πώς. Μην κουνιέσαι, γιατί πρέπει να πω δύο πραγματάκια πρώτα. Να σας πω φυσικά παιδιά για τις 25 Ιουνίου ότι έρχεται και θα είναι πιο επικό, χρωματιστό και άκρος διασκεδαστικό από ποτέ. Φυσικά μιλάω για το Color Day Festival που επιστρέφει στο ΟΑΚΑ για να μας μαγεύσει. Τώρα να σας πω παιδιά ότι θα δούμε τα πάντα, πραγματικά τα πάντα, με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες από δυνατούς Έλληνες DJs, με influencers και special guests εκπλήξεις που σίγουρα θα δεις από κοντά, με δραστηριότητες και δώρα έκπληξη. Να σας πω ότι στα social account του φεστιβάλ ήδη έχουν ανακοινωθεί δημοφιλή ονόματα όπως Ζόζεφιν, Αναστασία, Kings, Natasha Kay, ενώ αναμένεται να αποκαλυφθούν άλλοι 15 κορυφαίοι artists. Τι να σας πω παιδιά, τώρα εντάξει μιλάμε για το Color Day Festival που κάθε χρόνο μας τρελαίνει και μας παίρνει μαζί με τα χρώματα. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στα public, μπορείτε να τρέξετε να βρείτε τα εισιτήριά σας. 25 Ιουνίου, Color Day Festival στο ΟΑΚΑ παιδιά. Και τώρα είμαι έτοιμος να πάω σε αυτή τη YouTuber, την Αφροδίτη Πετρινόλη, που Afrotube, να το πω σωστά, είναι το κανάλι της στο YouTube, μετρά πάνω από 13.000 subscribers και το κανάλι της περιέχει lifestyle, beauty και fitness. Κάποια μπορώ να τα καταλάβω, κάποια θα με βοηθήσει να μπω κι εγώ λίγο στην φάση, οπότε να την καλησπερίσουμε. Έλα εδώ Αφροδίτη, hello. Καλησπέρα. Μπουλίτσα τώρα, ναι. Αναγκαστικά. Καλά, εσύ πώς είσαι? Σε ευχαριστώ καταρχάς που ήρθες. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε να έρθω. Σε απολαμβάνουμε κιόλας στο Mad Viral, εννοείται. Α, πολύ ωραία, βεβαίως. Στο Cosmote TV φυσικά, στη θέση 602, να το πω. Πες μου λίγο τώρα, πώς προέκυψε η ιδέα να ασχοληθείς με το YouTube? Λοιπόν, γενικότερα από παιδική ηλικία κάτι ήθελα να κάνω, μου άρεσε να μιλάω, mm-hmm. γενικότερα το είχα είτε να τραγουδάω, είτε ναι, να... Ναι. καλό τραγούδι ούτε καν. Οπότε με τα χρόνια, έκατσε πριν κάτι χρόνια να δω YouTube που δεν έβλεπα και είδα μια YouTuber και παρακολούθησε αυτό που έκανε όπου μου άρεσε πάρα πολύ και λέω γιατί όχι, μπορώ και εγώ πολύ εύκολα να το κάνω. Αλήθεια. Ναι, ναι, όπου... ξέρεις, όταν βλέπω κάποιους YouTuber ίσα λέω πω πρέπει να είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή... Θεώρησα ότι είμαι εγώ, ότι μπορώ, ναι. ότι είναι τόσο Αφροδίτη αυτό και ότι μπορώ τόσο εύκολα να το κάνω που είπα να είναι για μένα. Και δίπλωθηκε ένας κόσμος μπροστά σου. Ναι, 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 δεν ναι, ναι. υπάρχει. Βέβαια καθυστέρησα 2 χρόνια να ανοίξω κανάλι γιατί φοβόμουν λόγω των haters που έβλεπα σε διάφορους μεγάλους creators ναι, και έλεγα ρε φίλε τι λένε εγώ κάτω και θα ανοίξω... Ναι, ναι, θα ναι, μου λένε ναι, ναι. σε μένα. Τώρα θα το πάμε λίγο έτσι, αλλά μιας και το ανέφερες αυτό με τους haters και με όλο αυτό, γιατί είναι ένα κομμάτι του YouTube τεράστιο, έτσι. Και καλώς ή κακώς και εδώ που έχουν έρθει και άλλοι YouTubers μας έχουν πει ότι και με επηρεάζει ή μπορεί να το σκεφτώ και να πω γιατί ρε γάμο το να μου μιλάνε έτσι.
Σε επηρεάζει εσένα αυτό πάνω στη δουλειά σου? Στην αρχή ήταν πάρα πολύ επίπονο γενικότερα. Mm. Το οτιδήποτε σχόλιο, κι ας μην ήταν τόσο hater, κι ας ήταν okay, πιο ομαλό, έλεγες γιατί ρε φίλε τόσο πολύ κακία ή το οτιδήποτε. Μετά με τον καιρό το ξεπερνάς λίγο, δουλεύεις, τα φιλτράρεις λίγο περισσότερο, οπότε εντάξει. Την κρατάς την κριτική φαντάζομαι. Βεβαίως κρατάω την κριτική, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο ότι όταν υπάρχει ένα αρνητικό σχόλιο και με ωραίο τρόπο κιόλας διατυπωμένος, με βοηθάει πάρα πολύ στο να εξελιχθώ, στο να εξελιχθώ και με έχει βοηθήσει έμπρακτα δηλαδή στο κανάλι μου αυτό το πράγμα και ευχαριστώ όσους μου κάνουν κριτική ώστε να εξελιχθώ παραπάνω. Ναι, γιατί υπάρχει και αυτή η διαφορά. Υπάρχουν αυτοί που θα πούνε την κακία για να την πούνε και απλά θα θέλουν να βρίσουν εκείνη τη στιγμή και δεν τους νοιάζει καν. Παραδόξως. Μπορεί να μην παρακολουθούν και καν το περιεχόμενό σου. Είναι αυτό το πρόβλημα. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι το χειρότερο που συναντάμε. Παραδόξως δεν έχω τόσους δηλαδή για να πούν κακό πράγμα, κακό κακό. Εγώ σε ξέρω 5 λεπτά και δεν μπορεί να σε χαιτάρει κάποιος έτσι εύκολα. Δηλαδή απορώ για αυτούς που το κάνουν. Αλλά οκ. Κάτι ξέρουν εκείνοι. Αυτή τη στιγμή μετράς πάνω από 13.000 subscribers. Ναι. Πόσο δύσκολο ήταν ή εύκολο, θα μου πεις εσύ. Πάρα πολύ δύσκολο, Νίκο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ακόμα προσπαθώ πάρα πολύ, γιατί από το τίποτα δεν έχεις πάει σε κάποιο reality, σε κάποιο τέλος πάντων καταλάβεις παιχνίδι στην τηλεόραση. Ναι. Οπότε ο κόσμος για να σε γνωρίσει, είτε πρέπει κάτι να γίνει viral και να πεις. Ναι. Ανέβηκα έτσι και γίνε το boost. Διαφορετικά με ροδούλη, με ροφάει. Κάπως έτσι. Ναι. Μέρα με τη μέρα. Συνέπεια, δουλειά. Συνέχεια, ναι, σταθερό πρόγραμμα. Να φτιάχνω, από την αρχή ξεκίνησα και είχα πάρει κάμερες, φώτα, επαγγελματικό εξοπλισμό. Δηλαδή είχα. Έβαλα βαθιά το χέρι στην τσέπη για να δώσω κάτι ποιοτικό, γιατί από την αρχή ναι μεν μου άρεσε να το κάνω, γιατί έτσι ένιωθα και είμαι αυθόρμητη, θετική, οπότε ήθελα να το δώσω στον αυτό μου, στο subscriber. Οπότε όλο αυτό ήθελα να είναι πολύ επαγγελματικό μετά. Okay. Και πόσες ώρες μπορεί να σου παίρνει έτσι ένα βίντεο, ένα γύρισμα? Καλά, εντάξει. Κάνεις και μοντάζ, κάνεις και τα πάντα. Ναι, τα κάνω όλα. Ειδικά το μοντάζ μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, μου αρέσει πολύ να είναι έτσι creative, να βάζω συνέχεια καινούργια πράγματα, διαβάζω, δηλαδή αφιερώνω χρόνο. Είναι κανονικά ένα τετράωρο, πεντάωρο σίγουρα μες τη μέρα μου, καθημερινά, σαν δουλειά. Θα ασχοληθώ αποκλειστικά με το YouTube, σαν YouTube. Ναι, είναι κανονική δουλειά, δεν το συζητάμε και καλώς ή κακώς τώρα στην Ελλάδα έχουμε μείνει και λίγο πίσω που ξέρεις το YouTube το θεωρούμε ότι ναι, το κάνει έξτρα. Ακριβώς. Όχι, παιδιά, είναι κανονική δουλειά, είναι ώρες. Στην αρχή δεν μπορείς καθόλου για κανένα λόγο, μέχρι λίγο να πάρεις μπρος, να έχεις κάποια χορηγία, να έχεις λίγο τις διαφημίσεις κτλ. Μέχρι να φτάσεις σε ένα σημείο δεν γίνεται. Και πάλι δεν γίνεται να ζήσεις, πρέπει να έχεις κάτι άλλο. Σίγουρα. Αλλά εντάξει, τώρα εγώ λόγω και που δημιούργησα την επιχείρησή μου. Θα πάμε και εκεί, είναι καλύτερα. Θα φτάσουμε και εκεί. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω αν τώρα θα συμμετείχες, ας πούμε, σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Έστω και έτσι όπως είναι ακριβώς το κανάλι σου στο YouTube, δηλαδή με τη θεματολογία που θες εσύ, με... θα έκανες. Ναι, θα μου άρεσε πολύ. Άκου, αν δεν ήταν πολύ έξω από τα νερά μου και μπορούσα να το υποστηρίξω, βεβαίως, γιατί όχι. Θα φανταζόσουν έτσι, θα έχεις κάτι στο μυαλό σου, δηλαδή φαντάζομαι beauty. Καλά, όχι απαραίτητα, okay. Να ξέρεις, όχι απαραίτητα. Όπως ας πούμε ξεκίνησα fitness στο κανάλι, με πήρε κάτι φόρα, μόνο fitness, γιατί εντάξει, σε καθοδηγεί το κοινό. Ακριβώς. Οπότε το κοινό, εντάξει, δεν κούραζε, οπότε πήγα όπου με πήγαινε. Δηλαδή, τι θα φανταζόσουν έτσι για τηλεοπτικό, αν... Θα με πήγαινε και κάτι στο travel. Δηλαδή δικιά τώρα... μου είναι. Ναι, δηλαδή τώρα με τα που είχα πάει σε μεγάλο ταξίδι. Ακριβώς, στο Ντουμπάι και πήρα πάρα πολύ θετικά σχόλια. Αφροδίτη, στείλε στα κανάλια τα βίντεό σου για το μοντάζ σου, το ένα το άλλο, το έχεις, μ' αρέσει. Μου ανέφασα πάρα πολύ το ηθικό και είπα να ξεκινήσω ίσως να τα στέλνω. Έχεις επόμενο προορισμό? Ναι, έχω, αλλά είναι λίγο μακριά γιατί πρέπει να έχουμε και λεφτά. Οκ, μην μας αποκαλύψεις. Φαντάζομαι θα ανέβουν στα social media. Σύντομα στα social. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, μια και είπαμε και για το Ντουμπάι, ότι πρόσφατα είδαμε ότι πήγες. Πώς ήταν το ταξίδι καταρχάς? Πάρα πολύ ωραίο. Καλά, σαν την Ελλάδα δεν έχει, αλλά πάρα πολύ ωραία. Σαν την Χαλκιδική. Ακριβώς. Αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφα. Κάτι καινούριο. Ήταν φαντασμαγορικό, όλα υπερβολικά. Εντάξει, ήταν. Ναι, huge. Ναι,
τεράστιο. Και όταν λέμε vlog, πώς το εννοούμε ακριβώς? Δηλαδή είσαι με μια κάμερα όλη μέρα στο Ντουμπάι και πάμε. Ναι. Όλη μέρα. Δηλαδή και ο σύζυγός μου είναι εκεί με μια άλλη κάμερα. Ναι. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με έχει υποστηρίξει. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα ήταν αν ο άντρας μου δεν ήταν υποστηρικτικός. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί φαντάσου, τρώμε, κοιμόμαστε. Εγώ έχω μια κάμερα εκεί. Που προφανώς και θα νευριάσεις και το οτιδήποτε. Ναι, 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 ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας τώρα, γιατί ανέφερες και το travel. Φαντάζομαι έχεις κάνει και ταξίδια χωρίς να έχεις δουλέψει. Να πας για ταξίδια αναψυχής. Ναι, τώρα δεν το φαντάζομαι. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, το ταξίδι αναψυχής με το ταξίδι που έχει να κάνει με δουλειά και vlog έχουν τρομερές διαφορές. Θα σου πω κάτι. Δεν θυμάμαι πότε ήταν το τελευταίο ταξίδι που πήγα. Έχουν συγκλονιστικές διαφορές πλέον. Έτσι και πάω κάπου και δεν ανοίξω την κάμερα. Mm-hmm. Χαμένος χρόνος. Λέω πάει, ναι, δεν το έδειξα στα χρωστιμπάκια ή το οτιδήποτε. Ναι, 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 okay. Δεν ξέρω, πλέον έχει γίνει κομμάτι της ζωής μου. Ναι, ναι. Αλλά σίγουρα έχει, γιατί εντάξει, να ξέρεις, υπάρχει άγχος. Να βγουν τα πλάνα, να κάτσεις μες στο λιοπύρι, να πεις κάτσε περίμενα, τραβήξω και το aesthetic πλάνο. Τα έχεις αυτά. Δεν είναι απλά, ξέρεις, τραβάω με το κινητό ή απλά αυτό. Να τη βάλω κάτω, να με βλέπω όλος ο κόσμος. Ντροπή. Ντρεπόμουν. Το μικρόφωνο δεν το πάω πολύ καλά. Ντρεπόμουν πάρα πολύ. Στο τι λέω του Χρήστο, ας πούμε, τώρα στο Abu Dhabi που ήμασταν, κάτσε να τη βάλω στο πάτωμα να περπατάμε. Δεν τη βλέπουμε την κάμερα. Και μας κοίταγε ο κόσμος. Ωραία είναι αυτά όμως. Ναι, πολύ ναι, εμένα μου αρέσουν, γιατί είναι έτσι τσακπινιές στο βίντεο, οπότε είναι μια άλλη ποιότητα. Φεύγουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και δύο ανάσες και επιστρέφουμε εδώ με την συνέχεια της συνέντευξης. Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε με την Αφροδίτη Πετρινόλη, AfroTube στο κανάλι της στο YouTube. Και πού είχαμε μείνει στα ταξίδια και στο χαμό αυτό, ναι, που γίνεται εκεί πέρα με τα ταξίδια. Και... γενικότερα αυτό, στο travel, στο lifestyle. Σου ζητάει ο κόσμος να το πας. Σου ζητάει να κάνεις travel, Ναι, ναι. Βέβαια, δεν θα σου κρύψω το ότι αν το δει κάποιος, φαίνεται ότι έχω δώσει ψυχή και σώμα και δουλειά στο μοντάζ. Αλλά δεν πάνε όπως π.χ. θα πάει ένα κουτσομπολίστικο βίντεο π.χ. Okay. Αυτό με στεναχωρεί σαν creator. Mm-hmm. Γιατί βλέπετε ότι αυτά τα ποιοτικά που έχει ρίξει πραγματική δουλειά. Θα φτάσει 20-30 χιλιάδες. Ενώ ένα house tour θα πάει 50 χιλιάδες. Και τώρα σου μιλάω για νούμερα δικά μου που δεν με ξέρει για κανένας από τηλεόραση και τα λοιπά. Mm-hmm. Οπότε αυτά είναι πολύ huge νούμερα για μένα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι γενικά αρέσει στην Ελλάδα αυτό τη σκλειδαρότρυπα. Στον δω λίγο τι κάνει στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου, σαλόνι σου. Πάρα πολύ αρέσει. Ναι, 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 ναι. Που αυτό όντως και σαν creator εσύ φαντάζομαι ότι δεν σε ενθουσιάζει, γιατί θες να φανεί η δουλειά σου και το μοντάζ και όλη αυτή η δουλειά που έχει κάνει από πίσω. Ακριβώς. Τι πόνο έχω δώσει και τα λοιπά. Έχει σκεφτεί ποτέ να αλλάξει τελείως θεματική στο κανάλι σου? Άκου, στην αρχή, όπως σου είπα, είχα ξεκινήσει fitness, ξεκάθαρα fitness, γιατί έλεγα πρέπει να δώσω κάτι στο κοινό, κάτι καινούριο που δεν και τα λοιπά, ξέρεις, έτσι ξεκινάς. Mm-hmm. Πλέον έχω αλλάξει, έχω λίγο και το fitness, αλλά πολύ λίγο, είναι ούτε beauty πλέον έχω. Mm-hmm. Είναι travel, είναι lifestyle, είναι καθημερινότητας, αυτά βασικά, καθημερινότητας, να τους δίνω θετικά vibes και άρα γενικότερα... είναι θέμα εξέλιξης αυτό, το ένα έφερε το άλλο και κατέληξες να κάνεις κάτι τελικά το οποίο... Το οποίο με εκφράζει ξεκάθαρα, mm-hmm. είναι η Αφροδίτη 99% και λέω μείον 1%, διότι εντάξει υπάρχουν και πράγματα που δεν θα φανούν ποτέ, αλλά το καλό είναι ότι μεγαλώνω μαζί με το κοινό μου mm-hmm. και ανεβαίνουμε μαζί και έτσι βγαίνει πιο αβίαστο όλο mm-hmm. αυτό. Και φαίνεται ότι είναι ειλικρινέστατο και αληθινό, γιατί κάνω αυτό που πραγματικά ζω εκείνη τη στιγμή. Άρα δείχνεις πράγματα από την καθημερινότητά σου και προβλήματα, ας πούμε. Τι δουλειά κάνεις, τι σταμάτησες, ξεκινάμε με την εταιρεία, όπα σταματάω π.χ. Το οτιδήποτε. Παίρνεις ιδέες και από τους subscribers, δηλαδή ακούς πράγματα που βέβαια. Σου... Αυτοί καθορίζουν, σου λέω, τι θα δείξω εγώ σε επόμενο βίντεο, τους λέω να μου πουν και νέες προτάσεις. Εντάξει, μετά βέβαια από τα νούμερα καταλαβαίνεις τι πάει και τι δεν πάει. Εννοείται, ναι, πάει άπατο, δεν το ξανακάνω, αλλά ναι. Και τώρα πάμε στην επιχείρησή σου, με κοσμήματα. Αλουριού.gr, βέβαια. Θες να το ξαναπείς μια, γιατί μίλησα πάνω σου. Ναι, αλουριού.gr. Τέλεια, για να το... Αφροδίτη Πετρινόλη. Έτσι. Πώς προέκυψε αυτό, πώς ήρθε αυτή η ιδέα? Πάντα κάτι ήθελα να κάνω. Από μικρή ηλικία ήξερα ότι θα είχα μια δική μου επιχείρηση. Είτε θα ήταν λογιστικό γραφείο, γιατί έχω σπουδάσει χρηματοοικονομικά. Okay. Ναι, και έχω μια 8 ετία προϋπηρεσία σε αυτόν τον τομέα.
είτε θα άνοιγα κάτι με fashion. Γενικότερα έδινα πολλά λεφτά σε κοσμήματα, mm-hmm. χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη γενικότερα έδινα. Και μετά τα social που άρχισα λίγο να εμφανίζομαι με το YouTube και άρχισαν όλοι να με ρωτάνε πού το μπλουζάκι, από πού το κοσμήμα, από πού το ένα, από πού το άλλο, είπα να τη ευκαιρία mm-hmm. να, είναι δικά μου. Να δημιουργήσω κάτι ώστε και στα 50, όταν φτάσω 50 χρονών δεν θα μπορώ να είμαι μια κάμερα και μπλοκάρω. Ναι, okay. Οπότε θα έπρεπε να κοιτάξω και εγώ το μέλλον. Mm-hmm. Η ευκαιρία μου δόθηκε μέσα στην καραντίνα. Με όλο αυτό που έγινε με τον COVID και τα λοιπά. Είχες περισσότερο χρόνο, φαντάζομαι. Ναι, μπήκα σε αναστολή γιατί mm-hmm. δούλευα σε έναν όμιλο στο χρηματοοικονομικό mm-hmm. τμήμα. Και έμεινα για ένα χρόνο, 1,5 χρόνο σε αναστολή. Μπορώ να σου πω ότι τελικά ήταν σωτήριο για μένα. Mm-hmm. Με βοήθησε, αν δεν υπήρχε, δεν γινόταν για εμένα αυτό. Mm-hmm. Ακόμα θα ήμουν στον όμιλο και θα δούλευα και απλά θα έκανα παράλληλα και θα πέθαινα το YouTube. Ναι, 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 ναι. Και δεν θα έκανα τίποτα. Όλη μέρα θα δούλευα βασικά. Άρα η καραντίνα σε βοήθησε. Με βοήθησε πάρα πολύ γιατί αφιερώθηκα αποκλειστικά στο να ανεβάσω το YouTube και να δώσω δηλαδή περισσότερο από ένα βίντεο την εβδομάδα, 2 με 3 βίντεο και να δημιουργήσω από το μηδέν, να μπω βασικά σε ένα καινούριο χώρο που είναι το εμπόριο στην ουσία, mm-hmm. να μάθω κτλ. Όλο αυτό. Έτσι ξεκίνησα. Η λογιστική σε όλα αυτά σε έχει βοηθήσει. Πάρα θεωρείς, πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Αφού ασχολούμαι έτσι κι αλλιώς με το οικονομικό mm-hmm. κομμάτι. Εκτός αυτού πάντα λένε μάθε τεχνική άστινα. Είναι φουλ υπέρ σε αυτό. Ναι, εντάξει. Και ευτυχώς έχω και την προϋπηρεσία, οπότε είμαι πολύ καλυμμένη. Βέβαια με έχει βοηθήσει γιατί δεν παίρνω λογιστή. Είμαι εγώ. Πολύ ασχολούμαι ναι, με το οικονομικό πλάνο. Με όλα δηλαδή. Πολύ σωστό. Όταν έχεις διγνώσει όλες αυτές τις σπουδές της, μπορείς να τις αποτυπώσεις mm-hmm. στην επιχείρησή σου. Και αυτά τα κοσμήματα που τα βρίσκουμε, πώς μπορούμε να προμηθευτούμε. Alluriou.gr, στο e-shop μας, όπου μπορείτε να τα βρείτε, είναι διαθέσιμα όλα. Τέλεια. Και τώρα ετοιμάζω την καινούργια κολεξιόν. Καλοκαιρινή. Είναι καλοκαιρινή, είναι limited edition από εμένα σχεδιασμένη. Χαμός. Οκ. Ναι, και πότε να το περιμένουμε αυτό? 17-18 Ιουνίου εκεί. Ωραία, τέλεια. Παιδιά, συντονιστείτε να έχετε το νου σας, ξέρετε εδώ. Βέβαια, χαμούλη. Και τώρα πάω σε μια ερώτηση που πολλοί δεν μου την απαντάνε και είναι και λογικό. Α, πολύ ωραία. Εγώ θα την απαντήσω. Ναι, αυτό θέλω να δω. Πώς σε φαντάζεσαι τα επόμενα 10 χρόνια? Θα σου πω, πάντα το κάνω αυτό για να υπάρχει εξέλιξη. Ξέρεις τι, μετά την καραντίνα πολλοί μου λένε ότι δεν κοιτάω το μέλλον. Μέρα με τη μέρα. Ναι, μεν, αλλά σου λέω, εμένα όλο αυτό το πήρα το θετικό κομμάτι, όχι το ότι μου κλεισμένη και έξινα τους τοίχους για να βρω content. Είδα το θετικό. Το θετικό κομμάτι, το ότι όπα βρήκαμε χρόνο, ξεκινάμε δουλειά. Οπότε θα σου πω το ότι το ιδανικό για εμένα σε 10 χρόνια είναι να έχω και σίγουρα και κάποια άλλη επιχείρηση, να έχω περισσότερα φρουστιουμπάκια μέσα στο κανάλι, να μας ξέρει έτσι περισσότερος προφανώς κόσμος, ίσως και παιδάκι κάπου στο μέλλον. Θα τα προλαβαίνεις όλα αυτά μαζί, πιστεύεις? Ναι, πιστεύω θα τα προλαβαίνω, γιατί όχι. Θέληση να υπάρχει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει θέληση, το πιο σημαντικό. Όλα τα άλλα λύνονται. Τα επόμενα σου σχέδια δηλαδή, σε άμεσο μέλλον, είπαμε τώρα για την καλοκαιρινή κολεξιόν. Ακριβώς, καλοκαιρινή κολεξιόν. Συνεχίζω και δίνω λίγο πόνο με travel και τα λοιπά στο κανάλι μου και γενικότερα lifestyle vlog και τα λοιπά. Και αναμένουμε τον επόμενο προορισμό, έτσι? Ακριβώς, καλά, αναμένουμε τον επόμενο προορισμό. Τέλεια, παιδιά. Αυτή ήταν η Αφροδίτη. Χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία. Και εγώ χάρηκα, Νίκο. Σε απολαμβάνουμε κιόλας, θα ξαναπώ εγώ, στο Mad Viral, στο κανάλι μας στην Κοσμοτέ TV, στη θέση 602. Φυσικά στις κατηγορίες μας, το Beauty Lifestyle και εκεί, την απολαμβάνετε. Και φυσικά στο AfroTube, στο κανάλι της στο YouTube, μπαίνετε και τα βρίσκετε όλα. Subscribe, like, ξέρετε εσείς τι πρέπει να γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χάρηκα και για την γνωριμία. Καλό καλοκαιράκι να έχουμε και όλα τα καλά. Αυτά από εμάς. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο και εμείς. Και θα τα ανανεώσουμε εδώ το ραντεβού μας για αύριο. Φιλάκια πολλά. Bye bye. Bye.